Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έγκλημα στο Κολωνάκι στις 9 και 10 χθες το βράδυ. Θύμα με 5 σφαίρες ρηγμένες πισόπλατα, ο νευρολόγος ψυχίατρος Μάριος Μαράτος, 54 χρόνων, προϊστάμενος της ψυχιατρικής κλινικής των φυλακών Κορυδαλού. Οι δολοφόνοι του είχαν στήσει καρτέρι στο τέρμα της οδού Λυκαβητού, όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του. Ο Μαράτος δέχθηκε την επίθεση λίγα μέτρα πριν φτάσει στο αυτοκίνητο. Στο χέρι του κρατούσε τα κλειδιά. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στους αστυνομικούς ότι είδαν ένα νεαρό ύψους περίπου 1,80 με καφέ μπουφάν και καφέ παντελόνι να απομακρύνεται τρέχοντας προς την οδό Χέρσονος που βγαίνει στο περιφερειακό. Ο Μαράτος ήταν πεσμένος μπροστά στο αυτοκίνητό του. Δίπλα στο δεξί του χέρι βρέθηκαν 3 κάλικες των 9 χιλιοστών. Άλλοι 2 κάλικες βρέθηκαν κάτω από ένα γειτονικό αυτοκίνητο. Δίπλα στο νεκρό βρισκόταν μια πλαστική σακούλα με προσωπικά του αντικείμενα. Νωρίτερα, ο Μάριος Μαράτος είχε πάει στον Ευαγγελισμό, ενώ στις 6 το απόγευμα είχε δεχθεί στο ιατρείο του στην οδό Βουκουρεστίου 25 τον γνωστό ηθοποιό Κώστα Βουτσά. Σε απόσταση λίγων μέτρων από τον τόπο του εγκλήματος, διασταύρωση Λυκαβητού και Σκουφά, βρέθηκε αργότερα εγκαταλελειμμένη υπ' αριθμών όμικρον Β522 μοτοσικλέτα, που αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν αυτή που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Αργότερα όμως οι αξιωματικοί της ασφαλείας εξέφρασαν την άποψη ότι αν και η μοτοσικλέτα έχει πλαστή πινακίδα και είναι κλεμμένη, ωστόσο δεν έχει σχέση με το έγκλημα. Δραματικές σκηνές σημειώθηκαν στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί το πτώμα του άτυχου γιατρού. Συνεχιζόταν ακόμη μέχρι προλίγων λεπτών της ώρας η σύνοδος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ, ενώ όλες οι ενδείξεις βεβαιώνουν ότι οι τραπεζικοί θα κηρύξουν τη σημερινή 24ωρη απεργία και ενδεχομένως θα προχωρήσουν σε διαδοχικές 48ωρες απεργίες όπως είχαν προειδοποιήσει. Αλληματέωση της απεργίας της ΓΕΣΕΕ δεν μας γλίτωσε από το σημερινό ποδαρόδρομο. Η νυχτερινή συνάντηση των εκπροσώπων των οδηγών της ΕΑΣ με τον Υπουργό Συγκοινωνιών δεν απέδωσε τίποτα το θετικό. Έτσι, από τις 5 μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ μέχρι τέλος της βάρδιας των εργαζομένων, δεν θα κινηθούν τα λεωφορεία. Ακόμη, από αυτή την ώρα αρχίζει η 48ωρη απεργία των εργαζομένων στο ΝΟΣΕ, ενώ σήμερα απεργούν και οι εργαζόμενοι στην ΕΙΔΑΠ. Και ενώ τα κόμματα ετοιμάζονται για τον κυριακάτικο δεύτερο γύρο της προεδρικής εκλογής, άρχισε πόλεμος δηλώσεων και αντιδηλώσεων που επικεντρώνεται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τις μεσημεριανές επισημάνσεις του κ. Παπανδρέου. Μετά την πρώτη άκαρπη χθεσινή ψηφοφορία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης χειρίστηκε την υποψηφιότητα του κ. Καραμαλή. Στη δήλωση Παπανδρέου αντέδρασε η Νέα Δημοκρατία και σε ανακοίνωσή της τονίζει. Μετά τις γνωστές αθλειότητες τις οποίες διέπραξε σε βάρος του Κωνσταντίνου Καραμαλή ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, θα έπρεπε τουλάχιστον να σιωπά. Μιλώντας για το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο προς το Βελιγράδι, είπε ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί στα παιχνίδια του κ. Παπανδρέου γύρω από την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Προφυλακίστηκε τελικά ο πρώην Υπουργός Νίκος Αθανασόπουλος μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και βουλευτών κατηγόρων. Ο κ. Αθανασόπουλος οδηγήθηκε στον Κορυδαλό γιατί χαρακτηρίστηκε ύποπτος φυγής και άτομο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Αθανασόπουλος χαρακτήρισε την απόφαση καθαρά πολιτική. Την ίδια άποψη εκφράζει και ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Άρχισαν αργά απόψε ελληνο-γιουγκοσλαβικές συνομιλίες στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του κ. Μητσοτάκη ο πρωθυπουργός της Γιουγκοσλαβίας, Άντε Μάρκοβιτς. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιεί 24ωρη επίσημη επίσκεψη στο Βελιγράδι. Φτάνοντας στο ξενοδοχείο του, έγινε δεκτός από εκατοντάδες Έλληνες φοιτητές. Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για την υποδοχή που μου κάνετε. Μου επιφυλάξατε μια ανευχάριστη έκπληξη. Θέλω να σας πω ότι το κόμμα μας στηρίζεται στη νεολαία της Ελλάδος και ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές για το καλό του τόπου». Ευδιάθετοι και κατάγεροι επέστρεψαν χθες το πρωί στη Γη οι 2 αστροναύτες του Σοβιετικού Διαστημόπλοιου Σογιούζ 8. Ο Θαλαμίσκος προσγειώθηκε με τη βοήθεια αλεξίπτωτου σε χιονισμένη περιοχή του Καζακστάν. Τον ηλικία 42 χρόνων Αλεξάνδρ Βικτορένκο και τον 45χρονο Αλεξάνδρ Σερεμπρόφ, που παρέμειναν 22 εβδομάδες στο διάστημα, υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες οι σύζυγοί τους. Το Ειρήνη ημίν θυμήθηκαν οι αντιμαχόμενες χριστιανικές δυνάμεις στο Λίβανο και συμφώνησαν χθες να τερματίσουν την αλληλοσφαγή. Στις 19 μέρες που διήρκεσαν οι συγκρούσεις μεταξύ στρατευμάτων των στρατηγών Αούν και Ζάζα, 630 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 2.300 τραυματίστηκαν. Είναι άγνωστο όμως αν η ανακοχή πρόκειται να διατηρηθεί, γιατί και άλλες συμφωνίες για κατάπαυση του πυρός παραβιάστηκαν.
Η ελληνική δημοσιογραφία τιμήθηκε στο πρόσωπο του κυρίου Γιάννη Μαρίνου, διευθυντή του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Του απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που απονέμει κάθε χρόνο η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και το αθλοθετεί η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μαζί με τον κύριο Μαρίνο βραβεύτηκε και ο σχολιαστής της κρατικής γερμανικής τηλεόρασης Horst Keller. Ένας Έλληνας και ένας Γερμανός δημοσιογράφος, ο κύριος Γιώργος Μαρίνος, διευθυντής του Οικονομικού Ταχυδρόμου, και ο κύριος Horst Keller, διευθυντής του Γερμανικού Τηλεοπτικού Καναλιού ZDF, τιμήθηκαν σήμερα από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Η τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Hilton έγινε με την παρουσία του Πρωθυπουργού Ξενοφόντα Ζολώτα, βουλευτών, πρεσβευτών, ανθρώπων του πνεύματος και πολλών Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων. Στην τιμητική αυτή βράβευση, που μέρος της ανήκει στην ελληνική δημοσιογραφία, μίλησαν οι κύριοι Τσουγιόπουλος, εκπρόσωπος του ελληνικού τμήματος της ΕΟΚ, και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, κ. Σέπαρντ, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία και το νόημα της τελετής αυτής. Παίρνοντας το λόγο στη συνέχεια, ο κ. Καλλιγάς, πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στη ζωή των δύο τιμόμενων, ενώ αμέσως μετά ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης απένειμε τα βραβεία στους κυρίους Μαρίνο και Keller. Η ελληνική δημοσιογραφία τιμήθηκε. Η προσπάθεια όμως δεν σταματάει εδώ. Αλλά λέμε πάντα την αλήθεια, έστω και αν είναι πικρή. Χρειάζεται για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Συννεφιά θα έχουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, νεότερο δελτίο μας στις 5 το απόγευμα. Καλή σας νύχτα.